Λύπη για την καθολική παρερμηνία σαφέστατων διατυπώσεων στην κοινή διακήρυξη που έχουν ως αποτέλεσμα να οδηγείται το Δημοκρατικό Κόμμα σε εσφαλμένα συμπεράσματα και ανεπιθύμητες αποφάσεις για την πατρίδα, την κυβέρνηση και το λαό, εκφράζει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης σε απαντητική επιστολή του προς τον Νικόλα Παπαδόπουλο. Με 15 επιχειρήματα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απορρίπτει τις αναφορέ σε του σχεδίου Ανάν, τις οποίες μάλιστα χαρακτηρίζει ατυχείς και ότι ανταποκρίνονται στο περιεχόμενο του κοινού ανακοινοθέντο. Όπω κατ' επανάληψη, έχω τονίσει τόσο δημόσια όσο και προ εσά είμαι κάθετα αντίθετο με την όποια μορφή διχοτόμηση τη πατρίδα μα και του κινδύνου που θα διατρέξει ο Κυπριακό Ελληνισμό από μια ανάλογη εξέλιξη. Για τούτο και ουδέποτε θα αποδεχόμουν την επαναφορά του σχεδίου Ανάν ή του ιδίου με διακοσμητικέ αλλαγέ και τούτο γιατί το σχέδιο Ανάν Έστω και αν ο ίδιος το υποστήριξα περίφθει από το 76% του κυπριακού ελληνισμού και τυχόν επαναφορά του, θα αποτελούσε ασέβεια προ το λαό και θα οδηγούσε σε μια δεύτερη απόρριψη με άμεση συνέπεια τη διχοτόμηση. Στην επιστολή του, ο πρόεδρο τη Δημοκρατία δίνει τεκμηριωμένε, όπω γράφει, απαντήσει σημείο προ σημείο σε όσα ήγηρε ο Νικόλα Παπαδόπουλο στη δική του επιστολή, αναφέροντα πω θα ήταν άδικο προ τον πρόεδρο του Δίκο και τον Κυπριακό λαό, αν παρέμενε σε γενικόλογε αναφορέ. Παρατηρεί ότι η κοινή διακήρυξη διασφαλίζει ένα ισχυρό πλαίσιο διαπραγμάτευση και ότι τον τελευταίο λόγο τον έχει ο λαό και ακόμα πω καμία εκχώρηση δικαιωμάτων δεν γίνεται πριν την τελική λύση, ενώ είναι ξεκάθαρα τα τρία συγκολ ούτε και αποδέχομαι ως διαφαίνεται και εκ των ως άνω, ότι έχω παραβιάσει τα όσα έχουν συμφωνηθεί με το Δημοκρατικό Κόμμα στην προγραμματική συμφωνία. Είμαι βέβαιος πως μετά τις διευκρινήσεις που δίδονται, έστω και αν συνεχίσετε να διαφωνείτε, κατά τη γνώμη μου πορεία που θα πρέπει να ακολουθήσουμε, είναι η συνένωση δυνάμεων ώστε να αντιμετωπίσουμε τις όσες τις δυσκολίες μας αναμένουν σε μια επίπονη διαδικασία. Ο πρόεδρο τη Δημοκρατία καταλήγει στην επιστολή του, τονίζοντα ότι παραμένει στην διάθεση του κυρίου Παπαδόπουλου και των συλλογικών οργάνων του Δημοκρατικού Κόμματο, εάν κρίνει πω ένα ανάλογο διάλογο θα βοηθούσε στην αλληλοκατανόηση. Σύμφωνα με πληροφορίε, το έγγραφο έχει κοινοποιηθεί σε όλου του πολιτικού ηγέτε που μετέχουν στο Συμβούλιο Αρχηγών.